Τι κι αν έχουν περάσει περίπου 2,5 χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι, οι σεισμόπληκτοι συνεχίζουν να ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά και τις ημέρες αυτές καλούνται να γιορτάσουν για ακόμα μια φορά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά υπό δύσκολες συνθήκες διαμένοντας σε κοντέινερ. Είναι τα τρίτα Χριστούγεννα που όχι μόνο στους οικείους αλλά και χιλιάδες άνθρωποι είναι πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που μένουν εκτός σπιτιών γιορτές, θα κάνουν είτε φιλοξενούμενοι, είτε σε χώρους που τους έχουν μετασκευάσει κάποιες αποθήκες και τους έχουν κάνει ως μόνιμες κατοικίες, είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, είτε και στους οικείους. Τρίτα λοιπόν Χριστούγεννα, φέτος, με τις διαδικασίες να στέλνονται και ένα κράτος που ουσιαστικά είναι μια πολιτεία, θα λέγαμε ότι έχει δει τους ανθρώπους ως απλές σκουπιδοσακούλες. Δυστυχώς είναι η πραγματικότητα αυτή που λέμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους μαθητές μας, όπου τρία σχολικά συγκροτήματα για τρίτη συνεχή χρονιά στεγάζονται σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών μέτρων. 600 άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν σε κοντέινερ, ενώ άλλοι με κίνδυνο της ζωής τους μένουν σε κίτρινα σπίτια, δηλαδή σε σπίτια που χρήζουν άμεσης επισκευής. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες και οι σεισμόπληκτοι ζητούν από την πολιτεία να δώσει άμεσα λύση με αναγνώριση του προβλήματος και αρχικά απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα έχουν πολλά Χριστούγεννα τέτοια. Αν τα πράγματα δεν απλοποιηθούν, αν οι διαδικασίες δεν γίνουν πιο απλές και πιο γρήγορες, πιο ανθρώπινες θα έλεγα, ώστε να μην ζητάνε επανειλημμένως τα ίδια και τα ίδια πράγματα, αν δεν ενισχυθεί το τμήμα των μηχανικών που οι άνθρωποι καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες, αλλά δεν αρκούν. Είναι 17 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουν να προσπαθεί στη Θεσσαλία για την επόμενη φυσική καταστροφή που συνέβη τον Σεπτέμβριο και μετά. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η πολιτεία δικαιολογείται από κάθε μια επόμενη καταστροφή. Τα άτομα δεν φτάνουν. Όταν κάθε υπάλληλος του ΤΑΕΦΚΑ έχει στην πλάτη του 200 υποθέσεις και από το Δεκέμβριο του 2021 αυτά και λοιπόν έχουν καταστραφεί, ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί. Καταδαφίσεις που είναι από τα 800 κτίρια που έχουν καταδαφιστεί, που πρέπει να καταδαφιστούν, έχουμε μόνο 100 που έχουν καταδαφιστεί. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ερωτήματα τα πράγματα. Ζητούμενο για τους κατοίκους της περιοχής είναι η επιστροφή σε φυσιολογικούς ρυθμούς, καθώς εκτός της εγκατάλειψης εστιών υπάρχει και το ζήτημα λειτουργίας τριών σχολείων σε κοντέινερ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται κατασχετήρια και πληστηριασμοί. Από εδώ και πέρα τα πράγματα έχουν σοβαρέψει. Ενώ οι διαδικασίες πάνε με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, τα σπίτια από εδώ και πέρα έχουν έρθει 55 κατασκευήρια και 12 πληστηριασμοί έχουν διενεργηθεί. Παρά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα, το Αρκαλοχώρι μπήκε σε εορταστικό κλίμα με τον κατάλληλο στολισμό της περιοχής και πολλές εορταστικές εκδηλώσεις.